οι φορείς δεν ήταν κανείς κοντά μας. Περιφέρειες, Δήμοι. Οι μόνοι που μας βοηθήσανε πραγματικά ήταν ο κύριος Βαζδέκης και ο κύριος Χρονά. Που τρέχανε από την πρώτη στιγμή κοντά μας. Κανείς άλλος. Μπροστά από δύο μήνους πέρασε Δημοτικό Συμβούλιο όλη αυτή η κατάσταση. Τώρα είναι όλοι κοντά μας. Ο λόγος προφανώς είναι γνωστός. Θυσιάζουν και εκλογές. Λοιπόν, τώρα τεχνικός όρος δεν μπορώ να σας πω εγώ, γιατί είναι η κυρία Μακρινιώτη που τα γνωρίζει αυτά. Yeah. Εγώ το μόνο μπορώ να σας πω ότι κινδύνεψε ο κόσμος με αυτό το φράγμα που έγινε. Εγώ προσωπικά, με η κόρη μου εδώ, ήρθα με το τρακτέρ από το διπλανό κορδό, με ένα μεγάλο τρακτέρ, που το νερό έφτανε στην καμπίνα. Και μπήκα μέσα στην αυλή του σπιτιού και έβγαλα τη μικρή 6 ετών κοριτσάκι, κλαίγοντας, το έβγαλα από το παράθυρο του σπιτιού και φύγαμε. Εγκαταλείψαμε το σπίτι μας. Οι ζημιές τεράστιες. Η πολιτεία μας είχε δώσει ένα πρόγραμμα να κάνουμε εξοικονομώ. Βάλαμε αντλίες θερμότητες, βάλαμε και κάνουμε άλλες εργασίες. Αυτά είναι άχρηστα όλα. Και η προσφορά του Δήμου, του Υπουργείου, δεν ξέρω από ποιον, ήταν 3.000 για όλη αυτή τη ζημιά. Εμείς έχουμε στραφεί δικαστικά και έχει αποζημιώσεις. Τώρα, όπως είπα, είναι κοντά μας όλοι. Και ο Δήμος συμμετέχει και η Περιφέρεια συμμετέχει. Τώρα, τι θα γίνει, δεν ξέρω. Τώρα έχουν αρχίσει, κάναν κάποια λήγματα μετά από δικαστική απόφαση, που τρέχουμε εμείς τα 30 άτομα το πρωί. Από δικαστική απόφαση και από έξοδα αυτά που πληρωμένα από την τσέπη μας, πάρα πολλά τα χρήματα. Τα έχουν πληρωμένα αυτά τα 30 άτομα. Έχουν αρχίσει και κάνουν κάποια ανοίγματα. Αλλά αυτά τα ανοίγματα δεν είναι αρκετά. Από ό,τι λένε θα κάνουν ένα άνοιγμα 2 μέτρα ύψος επί 4 μέτρα φάρτος, 3 ανοίγματα. Αλλά τώρα, αν ήταν η κυρία Μακρινιώτη εδώ, θα σας εξηγούσε τα κυβικά που φέρνει ο Σπεθιός και τα κυβικά που θα τραβήξουν αυτά. Δεν με ακούσουν. Θα έχουμε πάρει πρόβλημα, αν θα βγει ο Σπεθιός. Κάποιοι λένε, αν ανοιχτεί ο Σπεθιός, δεν θα έχουμε πρόβλημα. Ο Σπεθιός καλά θα κάνει και να ανοιχτεί. Δεν λέει κανένας όχι. Αλλά ο Σπεθιός, μια ζωή που είμαι εγώ τώρα εδώ, 60 χρονών και, δεν έχει ανοιχτεί ποτέ. Αλλά και να πούμε ότι θα ανοιχτεί. Μετά από 5 χρόνια δεν θα μπαζωθεί πάλι. Δεν θα φυτρώσουν πάλι δέντρα. Επομένως πρέπει αυτό το πράγμα εκεί να φύγει. Όπως έχουν κάνει στην Εθνική Οδό, σε πασάλους στον δρόμο σε ένα σημείο, να κάνουν και εδώ. Έχω επιχείρηση εκεί που διασταυρώνεται το 1965 με τη γερμανική τάφο. Σε εκείνο το σημείο έχει γίνει αναδιαθέτηση τη γερμανική τάφο από έχει φράξει η γερμανική τάφρα. Και τι σημαίνει σε αυτό το σημείο. Πέρα ότι καταστρέφονται επιχειρήσεις και σπίτια, για το νερό εκτρέπεται, πλημμυρίζει και ο ίδιος ο κεντρικός δρόμος Ε65. Κάθε φορά που θα γίνεται πλημμύρα στην κοιλάδα του στοχείου, σημαίνει ότι θα διακόπτει την κυκλοφορία σε ένα σύγχρονο έργο ταχείας κυκλοφορίας, λόγω της πλημμύρας. Αυτό είχα να δηλώσω. Σας έχουμε και φωτογραφίες που αποδεικνύει την αλήθεια αυτό το οποίο λέω. Ευχαριστώ. Να το δείχνει για τα κανάλια. Εδώ και 13 μήνες ζήσαμε μια πρωτόγνωρη καταστροφή. Λοιπόν, θα μπορούσαν να έχουν πληγεί και άτομα. Δεν ειδοποιήσαμε ούτε καν για να δείτε το χωριό. Τι να σας πω, αν είχατε το χρόνο να πάμε σε σπίτια να δείτε ακόμα και τώρα πού ζουν οι οικειωμένοι με σαπισμένα έπιπλα. Στα σπίτια μας λειτουργούν μόνιμα αφιγρατήρες, δεν τα έχουμε φτιάξει γιατί φοβόμασταν μια νέα καταστροφή. Όχι φοβόμασταν, ήταν πραγματικά βέβαιο ότι θα ξανασυμβεί, το πότε δεν ξέραμε. Και δεν υπάρχει οικονομική ευκαιρία. Το χωριό ποτέ δεν είχε κινδυνεύσει, ποτέ δεν είχε κινδυνεύσει. Βέβαια γίνονταν κάποιες ζημιές στα χωράφια, αλλά τώρα το να μπει νύχτα μέσα στα σπίτια.
κάποιοι είχαν μέχρι και 2 μέτρα. Η κυρία Μακρινιώτη σώθηκε στο θαύμα, ένα οπότε μέσα στο σπίτι της. Σώθηκε για 5-6 λεπτά. Και άλλοι πολύ κινδυνεύσαν και κάποιοι δεν είναι εδώ γιατί είναι περίεργοι και σε ένα νοσοκομεία. Δηλαδή όλοι έχουν τα δικά τους προβλήματα. Λοιπόν, πέρα από εκεί, τώρα εμείς εδώ και 13 μήνες κάνουμε έναν αγώνα. Στην αρχή παλέψαμε να αποδείξουμε ότι δεν είμαστε αόρατοι, ότι υπάρχουμε τέλος πάντων και γι' αυτό σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί από την πρώτη στιγμή ήσασταν μαζί μας και το να το αναδείξουμε. Γιατί υπήρχαν φωνές διάφορες που λέγανε ότι εντάξει, ωραία, σπερχιός είναι, εντάξει, ωραία, γερμανική τάφρος, που κανένας δεν λέει γιατί να μην τα φτιάξουν. Και στο σπερχιό ακόμα δεν έχουν κάνει τίποτα. Που και ό,τι να κάνει στο σπερχιό, αν υπάρχει ένα φράγμα μπροστά 10 μέτρα, δηλαδή οι κύριοι που το κάναν, αν είχαν πάρει το έργο και εμείς θα κάνουμε το κόμμα φράγμα, θα έπρεπε να έχουν πάρει βραβεία τέλος πάντων. Αν οι περίληπτες, αν μπορούσαν να σας μιλήσουν, κάποιοι πεθάναν, κάποιοι γείτονες, τους βγάλανε μέσα με κλάρ, όπως τα λένε, δηλαδή τρελά, να είναι παγωμένοι στο σχολείο και να τρέχουν 6 ώρα το πρωί. Και θα μπορούσαν, το πρώτο είναι αυτό, να έχουν ειδοποιήσει το χωριό να εγκαινωθεί και περιμέναν να δουν τι θα γίνει, αν θα πνιγούν. Το ένα είναι αυτό. Δεύτερον, μας λένε ότι δεν φταίει σε τίποτα η Τέρνα. Πρέπει να την προσκυνήσουμε την Τέρνα. Γιατί εμείς να ζήσουμε όλο αυτό. Εμείς, εγγόνια, ηλικιωμένοι, για ποιο λόγο να κάνουμε έργο σωστό, να αναλάβουμε τις ευθύνες τους. Και εμείς θέλουμε έργα και να δουλεύουμε εκεί. Για ποιο, δηλαδή, μετά παλεύαμε να αποδείξουμε ότι δεν είμαστε ελέφαντες, ότι αυτό που λέμε ισχύει. Και με υπουργούς εδώ τοπικούς μας λέγανε όχι, η Τέρνα, μην πειράξετε την Τέρνα. Μα πνιγήκαμε, μα κινδυνεύσαμε, φορτωθήκαν ηλικιωμένοι στην πλάτη. Δηλαδή, το πρόβλημά μας δεν είναι η Τέρνα, είναι οι κακοτεχνίες που κάνει, οι κλιματικές κακοτεχνίες. Δεν είναι. Δηλαδή αυτό που σας έδειξε τώρα και ο κύριος Χρήστος, ούτε τα δικά τους τα έδρα προστάτευσαν. Λοιπόν, εμείς τώρα αυτούς τους 13 μήνες έχουμε πάει σε οποιοδήποτε φορέα. Στην περιφέρεια, στον Δήμο, όλοι ναι με, αλλά δεν φταίγανε. Λοιπόν, τώρα ίσως επειδή είναι προεκλογικά πολλοί μας θυμηθήκανε. Από όντε όλοι, και η περιφέρεια και ο Δήμος. Τώρα τελευταία, η περιφέρεια τώρα μας βοηθάει, ίσως έχει καταλάβει την ευθύνη της τέλος πάντων. Και ενώ έχει στείλει ένα κατεπίγον έγγραφο στην ΕΙΔΕ, το έκανε αποδεκτό η ΕΙΔΕ και ενημερώνει την Τέρνα η ΕΙΔΕ να κάνει ανοίγματα. Η Τέρνα τώρα δεν ξέρω, δεν έχει και παλιά υποδήματα. Πιστεύω ότι μόνο καινούργια. Πάντως κάπου εκεί την έγραψε την απόφαση της ΕΙΔΕ. Και τώρα εν ώψη του δικαστηρίου και της κακοκαιρίας προφανώς πήραν αυτή την απόφαση. Δηλαδή είναι απλό να κάνουν ανοίγματα. Αυτά τώρα τα ξέρουν οι Μακρινιώτη, ο κύριος Ιωσήφ και ο κύριος Κουτρούμπας που είναι μηχανικοί και μας βοηθήσανε. Τώρα εμείς και προχθές που έπαιρνα τηλέφωνο σε κάποιους κατοίκους και γειτόνους ήταν έξω και ξενυχτήσαν με τη βροχή για να δουν αν θα πλημμυρίσουν. Γεωργίου, Μπεχλούλη και άλλοι. Για τέτοια τεραπηγήματα μιλάμε. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ έρχομαι σήμερα εδώ ως φοιτητής και ως εκπρόσωπο στο φοιτητικό σύλλογο του τμήματός μου και στο διοικητικό συμβούλιο. Θεωρούμε ότι το ζήτημα με τα αντιπλημμυρικά έργα δεν αφορά μόνο στους κατοίκους εδώ πέρα στο κόμμα, αλλά είναι ευρύτερο, γιατί κάθε χρόνο και εμείς φοιτητές γινόμαστε θεατές στο ίδιο έργο. Πέρσι, με τις πλημμύρες, το Πανεπιστήμιο μας είχε μετατραπεί σε μια μικρή Βενετία και φέτος, με μια βροχόπτωση μερικών ωρών μόνο, τα θέατρα μας είχαν πλημμυρίσει, το ταβάνι έστειλε νερό στο κεφάλι μας και την ίδια ώρα που οι φοιτητές από την πληροφορική δίναν εξέταση, έγινε και διακοπή ρεύματος και αναγκάστηκαν στο ένα χέρι να κρατάνε το κινητό του φακό και στο άλλο το σκυλό. Εντάξει, δεν ξέρω, αυτό το πανεπιστήμιο που μας αξίζει είναι το 2023. Δεν έχω κάτι άλλο να πω. Εμείς συνεχίζουμε να θέτουμε αυτά τα ζητήματα για τα αντιπλημμυρικά έργα ως πάγιο έτοιμά μας και θα συνεχίσουμε μέχρι να εκπληρωθούν. Υπάρχει μεγάλο θέμα με τους αγρότες, με τα πάντα. Με την ακρίβεια, δηλαδή η περιοχή εδώ τροφοδοτούσε όλη τη Λαμία με λαχανικά. Τώρα έχουν μείνει ελάχιστοι. Και όσο πάει στο τέλος δεν θα υπάρχει κανένας. Δεν έχουν καμία βοήθεια, τα πάντα πανάκριβα. Είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα και αυτό. Και για όσους έχουν ζώα επίσης. Εγώ παραβρίσκομαι εδώ σαν λιανοκλαδίτης. Το Λιανοκλάδι είναι και αυτό ένα χωριό που με τον Ιαννό είχε πληγεί. Κινδύνευσαν και εκεί οι άνθρωποι. Ευτυχώς ήταν μέρα και δεν είχαμε θύματα. Όμως υπήρχαν συνέπειες σοβαρές σε υλικές υποδομές, στα σπίτια, στα νοικοκυριά. Προσπαθήσαμε εκεί, μέσα από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό, κάναμε μια επιτροπή αγώνα,
κάναμε λαϊκή συνέλευση, υπήρχε συμμετοχή. Αυτό πίεσε τους κυβερνώντες και όλους τους φορείς. Συμμετείχαν και από το Λιανοκάδι στη λαϊκή συνέλευση, αλλά και από τα γύρω χωριά, που είχαν υποστεί και εκεί ζημιές. Αναδείχθηκαν οι αδυναμίες των αντιπλημμυρικών έργων, που δεν ήταν συντηρημένα. Και εκεί τα έργα της Εθνικής Οδού και του σιδηρόδρομου της Νέας Γραμμής επιβάρυναν το και είχαν συνέπειες συνεισφορά στο να γίνει πλημμύρα. Τώρα πέρασαν 2-3 χρόνια. Όσον αφορά τις αποζημιώσεις, υπήρξαν αποζημιώσεις στα νοικοκυριά, νομίζω 5.000, αλλά ανά νοικοκυριό, αλλά το κυριότερο είναι γίναν εν μέρη αντιπλημμυρικά έργα στο υφιστάμενο δίκτυο που είχε γίνει παλιότερα αντιπλημμυρικά έργα, αλλά όμως αυτά εγώ νομίζω ότι δεν επαρκούν. Δηλαδή οι παλιές γέφυρες επί της Εθνικής Οδού Λαμίας Καρπινησίου δεν μεγαλώσαν, παραμένουν στενές. Γίναν δηλαδή τα έργα και πέσανε από ό,τι μαθαίνουμε αρκετά λεφτά σε εργολάβους και στα λοιπά, αλλά φέρνουν τα ρέματα μεγάλο όγκο νερού, αλλά οι γέφυρες που είναι να περάσουν δεν γίνονται μεγαλύτερες και φοβάμαι ότι και εκεί θα έχουμε συνέπειες πάλι με κάποια πλημμύρα, πάλι θα έχουν πλημμύρα και κίνδυνο το χωριό. Και βέβαια υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα στο γίνανε σε ζημιές στα χωράφια. Γιατί υπήρχαν ολόκληρα περιβόλια που καταστράφηκαν. Και εκεί υπάρχει συνεισφορά, αλλά δεν είναι η επαρκή και η αποζημίωση της επαρκής για τους κατοίκους, για τους καλλιεργητές. Όμως σε όλα αυτά διαπιστώνω και διαπιστώσαμε ότι μόνο με προσπάθεια των κατοίκων και με αγώνα μπορούν όταν αναδειχθούν και γίνει το πρόβλημα κοινό, αναγκάζονται και αυτοί να έρθουν. Εκεί ήρθε και ο υπουργός, σωστά, η Κούρας, όταν κάναμε λαϊκή συνέλευση και οι άλλοι εκπρόσωποι και ο Περιφερειάρχης και η Δήμη και ο Δήμαρχος και όλοι υποσχεθήκαν. Αναγκάζονται να κάνουν κάτι. Αν δεν υπάρξει λαϊκή πίεση και να απευθυνθείτε σε όλους, γιατί δεν είναι, φαντάζομαι, μόνο οι 30 που πλήγησαν, πλήγηκαν και οι άλλοι. Να μπουν και οι άλλοι στην προσπάθεια αυτή, να διεκδικήσουν για να έχει αποτέλεσμα αυτός ο αγώνας. Γιατί τίποτα δεν γίνεται, αυτοί οι κυβερνώντες υπόσχονται, κοιτάνε να δώσουν κάποια λεφτά για έργα, εργολάβους, το ένα το άλλο, αλλά το αποτέλεσμα για μας μετράει και αυτό νομίζω ότι είναι υπόθεση και δική μας και ευχαριστούμε τους εκπροσώπους του ΚΚΕ και τον σύντροφο του γραμματέα εδώ, τον Μίτσο του Μπουτσούμπα, που είναι και ντόπιος, πρέπει να συνεισφέρουμε σε όλα τα μέτωπα.